Καμαρά. Έλεγχοι στην αγορά κυρίως στα νησιά από το ΣΔΟΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στην Αγία Μονή Κυθήρων και στην περιοχή Λουτρά της Κύθνου. Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του πλοίου νήσος Μύκονος που απέπλευσε από τη Σύρο για Μύκονο Καρλόβαση Βαθύ με 2 ώρες καθυστέρηση λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα λόγω μηχανικής βλάβης. Πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση διέταξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την απόδραση 30χρονου Ισοβίτη από τις φυλακές Κορυδαλού. Άλλοι 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 23 αγνοούνται από νέες πλημμύρες στην κινέζικη επαρχία Γκανσού, ενώ 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 αγνοούνται από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων της χώρας. Ωραία. Το πιάσανε, λέει. Το ζογκλέρ. Ποιο ζογκλέρ, αυτό που έβγαλε. Ζογκλέρ, δεν είναι. Από τις φυλακές. Λοιπόν, έχουμε την Ολυμπιακή μαζί μας για να μας πει ακόμα μια φορά τα νέα της χθεσινής νύχτας, αλλά και το έχει γίνει μέχρι τώρα. Να ξεκινήσουμε με το ζογκλέρ. Ναι. Θες. Ναι, αφού το θες και εσύ. Αυτό είναι για κινηματογράφο. Ακριβώς, ακριβώς. Ο 30χρονος λοιπόν Μεξικανός Ισοβίτης έφυγε από τις φυλακές Κορυδαλλού χθες το πρωί και μάλιστα μέσα σε απορριμματοφόρο. Περίμενε τους υπαλλήλους της καθαριότητας και έτσι απέδρασε. Όμως σήμερα 5:30 το πρωί βρέθηκε στον Κορυδαλλό. Δεν